Συγκεκριμένα, πρώτον, οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων, εργοδοτών, ανά την επικράτεια, που πλήττονται σύμφωνα με την διευρυμένη λίστα κάθε Απριλίου, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. Συνεπώς, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αναλογικά, και όλες οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται με βάση τα νέα δεδομένα στα 675 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το μήνα Νοέμβριο. Σήμερα, εκτός της επέκτασης του μέτρου, ανακοινώνουμε και μία πρόσθετη πολιτική επιλογή οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων ενώπιση των ερωτών. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων μέχρι και χθες 4 Νοεμβρίου 2020 που τίθενται σε αναστολή κατά το μήνα Νοέμβριο θα λάβουν εντός Δεκεμβρίου αντί για 534 ευρώ 800 ευρώ υπολογιζόμενο αναλογικά για τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή. Η εφάπαξ αυτή η οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους είναι επιπλέον της κάλυψης του δώρου Χριστουγέννων όπως ήδη έχει εξαγγελθεί και θα εφαρμοστεί. Το κόστος υπολογίζεται στα 215 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Η εν λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5% από τον Μάιο του 2021 και έπειτα. Το κόστος υπολογίζεται στα 230 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτον, για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης. Το κόστος υπολογίζεται στα 66 εκατομμύρια ευρώ. Πενθυμίζεται ότι για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις ισχύουν οι ρυθμίσεις που πρόσφατα ψηφίσαμε στη Βουλή και καλύπτουν όλους τους προηγούμενους μήνες. Τέταρτον, για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις επίσης στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης. Το κόστος υπολογίζεται στα 27 εκατομμύρια ευρώ. Πέμπτον, συνεχίζεται αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων με βάση την διευρυμένη λίστα κάθε Απριλίου σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών έως το τέλος του έτους. Έκτον, επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο κατά 2 μήνες. Το κόστος υπολογίζεται στα 308 εκατομμύρια ευρώ. Έβδομον, χορηγείται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους κατά αναλογία της ενίσχυσης του Απριλίου. Το συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής αφορά σε περίπου 130.000 άνεργους συμπατριώτες μας που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου μετά την 1η Μαρτίου 2020. Το κόστος υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. 8. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με την διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, πλέον ανά την επικράτεια,
δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για την φοιτητική κατοικία των τέκνων τους ανά την επικράτεια. Επιπλέον όμως, από το μήνα Νοέμβριο, για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, το 1/2 της ζημίας τους δεν θα συμψηφίζεται με τις φορολογικές υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα, αλλά θα καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους και θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το κόστος υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ένατον, διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιτρεπτέα προκαταβολή 4. Οι επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή δικαιούνται να συμμετάσχουν στο χρηματοδοτικό σχήμα ανεξαρτήτως πτώση τζίρου τους, ενώ λαμβάνουν κατ' ελάχιστο 2.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ισχύουν όλα όσα έχουν εξαγγελθεί το Σάββατο, αναφορικά τόσο με την μη επιστροφή του 50% της ενίσχυσης, όσο και με το δικαίωμα συμμετοχής όλων των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και των νέων επιχειρήσεων. Το κόστος της ενισχυμένης επιστρεπτέας προκαταβολής 4 υπολογίζεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ και της επιστρεπτέας προκαταβολής 5 στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, δέκατον, επεξεργαζόμαστε και σύντομα θα ανακοινώσουμε νέο σχέδιο για την παράταση πληρωμής των επιταγών. Με τα σημερινά δεδομένα, το κόστος των μέτρων, των νέων μέτρων, των πρόσθετων μέτρων, ανέρχεται στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί σημαντικά για να ανταποκριθούν στην δυναμική της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και επιδεικνύει γρήγορα αντανακλαστικά και ευελιξία. Παρεμβαίνει έγκαιρα, αποτελεσματικά και στοχευμένα.